Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο, σε ένα βίντεο unboxing που θα κάνουμε. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, σήμερα αποκτήσαμε ένα καινούριο τίτλο για το PlayStation 5, ο οποίος είναι το ολοκένουργιο Horizon Forbidden West. Έχουμε παίξει και το πρώτο, εννοείται. Μισό λεπτό να σας το δείξω. Δεν το είχα ετοιμάσει, τώρα μου ήρθε, γι' αυτό δεν το έχω βγάλει. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα η έκδοση, το πρώτο μας παιχνίδι. Ωραίος τίτλος, δεν ξετρελάθηκα. Αυτή η έκδοση είναι η limited edition που περιέχει και το steelbook. Μπορούμε να τη δείξουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, αν θέλετε. Και στα χέρια μας έχουμε το ολοκένουργιο και τη συνέχεια του παιχνιδιού, το οποίο έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια. Μισό λεπτό να το ανοίξουμε. Πήρα την απλή έκδοση, γιατί έδωσα ένα σωρό για το controller, οπότε έπρεπε να επιλέξω ή καινούριο controller ή την limited edition του παιχνιδιού. Οπότε προτίμησα την απλή έκδοση. Να πούμε ότι έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Συνεχίζεται έτσι στο ύφος του πρώτου το παιχνίδι, με πολλά έξτρα βέβαια, με πολύ ωραία γραφικά και τα σχετικά. Εννοείται ότι θα το κάνουμε και gameplay βίντεο στο κανάλι, να το δείτε κι εσείς. Και το κυριότερο που με ενδιέφερε περισσότερο, γιατί μιλάμε για ένα action RPG, ας το πούμε και έτσι, ότι έχει ελληνικούς υπότιτλους. Οπότε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τη Mama Sony, το οποίο μας χάρισε ελληνικούς υπότιτλους. Δεν έχει ελληνική μεταγλώτηση, έτσι μην περιμένετε να ακούσετε κάτι στα ελληνικά, αλλά έχει ελληνική μετάφραση, οπότε θα το παίξουμε πολύ άνετα. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο, ναι. Το δισκάκι έχει και όπως μπορείτε να δείτε και μέσα, υπάρχει ένα έτσι art, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι ο χάρτης. Λοιπόν, μην χάνουμε πολύ χρόνο. Κατά κύριο λόγο είπαμε ότι το unboxing θα είναι για το καινούριο controller που έχουμε αποκτήσει, το οποίο αυτός είναι το πρώτο μου controller, το λευκό. Ένα πολύ όμορφο χειριστήριο, το DualSense, με πάρα πολλές δυνατότητες, εξαιρετική τεχνολογία, μόνο που για ακόμα μια φορά η Sony στα πρώτα της, στις πρώτες παρτίδες μου βγήκε ελαττωματικός, παιδιά. Έχω θέμα, πλέον έχω θέμα και με τους δύο τους αναλογικούς, δηλαδή παίζω το παιχνίδι και γυρνάει μόνο του χωρίς εγώ να θέλω να γυρίσει, οπότε σε ζαλίζει όλο αυτό το πράγμα και πάντα πρέπει να είστε πολύ σταθερά για να μπορείτε να πάτε σε μια κατεύθυνση, οπότε δεν μου το κάνει όμως σε όλα τα παιχνίδια, αυτό είναι το πιο περίεργο. Μου το κάνει σε διάφορα παιχνίδια, αλλά επειδή κάποια στιγμή θα έπρεπε να αγοράσω controller γιατί θα βγουν τα μάτια του, είπα να τον πάρω τώρα και να μην ρισκάρω, ώστε μιας που θα παίξω το ολοκένουργιο Horizon να μην έχουμε τέτοια θέματα. Και περνάμε στο controller, το οποίο είναι το Pink Nova, ένα πανέμορφο χειριστήριο, ένα από τα τελευταία που έχει βγάλει με τα διάφορα χρωματάκια. Υπάρχει το Pink Nova, υπάρχει το Mauve, υπάρχει το Bordeaux, υπάρχει το Μαύρο και υπάρχει και το Γαλάζιο. Προτίμησα το Pink, το γουστάρω πάρα πολύ και πάμε να το ανοίξουμε. Αυτή εδώ πέρα είναι η συσκευασία, απλή, μην περιμένετε κάτι έξτρα. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε, να το δούμε, γιατί και εγώ θέλω να το δω, να το δούμε από κοντά. Λοιπόν, τη συσκευασία θέλω να την κρατήσω, οπότε δεν θέλω να κάνω κάποιο damage. Οπότε, όμορφα και ωραία. Και αυτές οι κόλλες, τα ζηλωτέ που βάζουν, είναι λίγο μαρτύριο. Λοιπόν, να το κουκλί μου. Και ευελπιστώ να μην πάθω το ίδιο πρόβλημα που έπαθα με το DualSense. Από πίσω, μισό λεπτό, πριν δούμε το controller. Εδώ κάτω βλέπω χρώματα, τα οποία βλέπω ότι έχει βγει σε μαύρο, σε κίτρινο, έχει βγει σε κίτρινο. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και άλλα χρώματα τα οποία παίζουν στην αγορά. Εγώ για κίτρινο δεν έχω δει, πάντως τουλάχιστον για Ελλάδα. Anyway, αφήνουμε κάτω τη συσκευασία μας και πάμε να το δούμε και από κοντά. Λοιπόν,
Να πούμε ότι έχει manual, δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε το πετάμε κάτω. Και. Ορίστε. Ορίστε. Μυρίζει φρεσκαδούρα, παιδιά. Ναι, τι να πω. Πανέμορφο, πανέμορφο. Και από κοντά είναι πανέμορφο. Ας το δούμε και λίγο. Να δείτε το λευκό και το pink Nova, όπως το ονομάζει Sony. Αυτά εδώ πέρα είναι. Πανέμορφο. Και αν κάποια στιγμή βάψω το PlayStation 5, γιατί το σκεφτόμαστε με το Σταύρο, να το βάψουμε, θα είναι 99% σε αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι. Λοιπόν, αυτά ήταν, μικρό το βίντεο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το controller, ειλικρινά μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί ήμουν ανάμεσα και στο Bordeaux, σε αυτά τα δύο έπαιζα. Αν κάποια στιγμή ξανά έχουμε χρήματα και ξανά χρειαστούμε controller και δεν έχουν βγει άλλα χρώματα, λογικά θα πάω στο Bordeaux. Αλλά αυτό είναι εδώ πανέμορφο, πανέμορφο, πανέμορφο. Αν και θα μπορούσαν εδώ να παίξουν και με μαύρο στα κουμπιά, να μην είναι και αυτό pink. Μ' αρέσει που το λέω pink, να μην είναι ροζ τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποιες άλλες διαφορές, όχι, διαφορές δεν βλέπω. Ευελπιστώ όμως να μην ξαναπάθουν, να μην έχω πάλι πρόβλημα σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα με τα αναλογικά μου. Εκεί θα ξενερώσω και εννοείται ότι θα τα πούμε ότι παιδιά έπαθα το ίδιο πρόβλημα, οπότε προσέξτε το. Παρ' όλα αυτά δεν έχω ακούσει κάτι για τα νέα controller. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε το βίντεο, έρχονται πολύ πολύ ωραία gameplay βίντεο αλλά και συναρμολογήσεις από τον φίλο μας τον Σταύρο. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε ένα like, αφήστε σχόλιο να μου πείτε πώς σας φάνηκε το καινούριο controller ή σε τι χρώμα θα το παίρνατε εσείς ή σε τι χρώμα το έχετε ήδη πάρει εσείς. Παίζει και αυτό. Share το βίντεο ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα. Και εννοείται ότι μας βρίσκεται και στο Facebook page με το όνομα Ιάχαστη, όπου εκεί πέρα αποστάρουμε την μέρα και την ώρα που ανεβαίνει καινούριο μας βίντεο. Υπόψη έρχεται καινούριο gameplay από Sifu και εννοείται από το Horizon. Λοιπόν παιδιά, γεια σας.